Αναπτυξιακή πνοή στο Γάζι και σε μία έκταση 1.030 στρεμάτων, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα κινητά τους στο πλαίσιο του σχεδίου πόλης, το οποίο βρίσκεται σε καλό στάδιο μετά την πρώτη ανάρτηση της πράξης εφαρμογής Γαζίου. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες, δήλωσε ο Μενέλαος Μποκέας. Ένα αναπτυξιακό εργαλείο για όλους μας, δίνει πνοή στην περιοχή και εμείς θέλουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, ανέλπιστα μεγάλη συμμετοχή, έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος, γιατί τόσα χρόνια περιμένει αυτή τη στιγμή, γιατί μέσα από την πράξη εφαρμογής θα αποκτήσουν τις τελικές τους ιδιοκτησίες οι ιδιοκτήτες και θα είναι σε θέση να εκδώσουν οικοδομική άδεια. Βασικά για αρκετά ακτίσματα θα γίνει νομιμοποίηση μέσα από την κύρωση της πράξης εφαρμογής, όχι τακτοποίηση, νομιμοποίηση. Πολύ καλά το κάνει. Μπράβο. Όταν μπει κάτι σε σχέδιο πόλης, αμέσως η αξία του δεκαπλασιάζεται. Και μπορεί να χτίσουν περισσότερο και νόμιμα. Είναι το καλύτερο έργο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή στο Γάζι. Μετά από 40-50 χρόνια που μας κοροϊδεύουν. Τώρα λοιπόν εύχομαι και ελπίζω και το πιστεύω ότι όντως είναι μια καλή αρχή για τον τόπο, διότι είναι όλα παράνομα και αφαίρετα. Το 1980 ήρθε στο Γάζι και είμαι εδώ από κάτω από το Δημαρχείο. Και πάω και ρωτώ τον τότε δήμαρχο, πότε θα βγει το σχέδιο, λέει σε 6 μήνες. Το 80 σε 6 μήνες και δεν έγινε και ακόμη. Τώρα όμως θα γίνει, Δεν ξέρω. Εξαρτάται, είναι σε εξέλιξη. Αλλά μπορεί να είναι σε εξέλιξη για άλλα 40 χρόνια. Έως στις 8 Νοεμβρίου θα μπορούν δημότες να υποβάλουν τις ενστάσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία, με την προϊσταμένη να δίνει συμβουλές προς τους δημότες. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουν τίτλο οι άνθρωποι για να υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής στο υποθηκό φυλακείο. Χωρίς τίτλο δεν μεταγράφεται η τελική ιδιοκτησία. Με μεθοδικότητα κλείνουμε ανοιχτά πολεοδομικά ζητήματα που χρονίζουν, δήλωσε ο Δήμαρχος. Με την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε γη αξιοποιήσιμη, έχουμε νέα οικόπεδα, έχουμε κοινοφελείς χώρους, έχουμε κοινόχρησους χώρους για να κάνουμε και παρεμβάσεις που αφορούν σε αντιπλημμυρικά έργα και σε έργα βασικών υποδομών για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο σύγχρονη πόλη.